Αντωνίου, Ευθερίου, Απολού, Αρχίου, Βασιλείου, Γεωργίου, Γεωργίου και Γεωργίου, Ευαγγέλου, Εμμανουήλ, Θεοδόρου, Ιωακήμ, Ιωάννου, Ιωάννου, Μιχαήλ, Νικολάου, Νικολάου, Παναγιώτου, Σταματίου και Σπυρίδων. Και πάντων των επιτρόπων συνδρομητών ευεργετών και των μελών του Ιερού Ναύματος Αγίου Παντελεήμονος. Εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φλουερό, εν τόπο αναψύξιο, εν τα πέδρα, ο δίνει λίπη ξεναμό, πάνω μάλλον από το παραυτό του καρπέν. Εν λόγω ή έργο ή διανύω, σαν καθώ και πνάμε προ Θεό, συγχώρησον. Ό,τι ουκέ στην άνθρωπο σου ζήσε και προκαμαρτήσει, ή καρπόν σου προ αμαρτία υπάρχει, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο σου αλήθεια. Του κυρίου δε ηθόμενη, ότι η ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των εγγυημένων δούλων σου. Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομε στον Ανάρχο σου Πατρί, τον Παναγιό και Αγαθό και ζω ποιος σου πνεύματι νύχη και αγή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Ιησού. Το προκείμενο Θεού, αρχιερεύς Πανελεήμονος και το Σύναπτο. Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομε στον Ανάρχο Πατρί και τον Παναγιό και Αγαθό και ζω ποιος σου πνεύμα νύχη και αγή. Jesus é o nosso Senhor. Βασίλης Αρμουσάκης, μέλος του Ιερού Τάγματος του Αγίου Παντελεήμονα, μέλος του Σωματείου, του Συλλόγου, έτσι, πολλά πολλά χρόνια. Από το 1970 είμαι εδώ πέρα. Ναι. Εχρημάτισα και επιμελητής. Δεν είστε χιώτης, είστε μυτιλινιός. Ναι, δεν είχε, αλλά νιώθω, είσαστε... νιώθω πιο χιώτης από τους χιώτες. Mm-hmm. Πιο χιώτης με τους άλλους. Έμεινα εδώ πέρα από το 1970 μέχρι το 1974. Και ήμουνα επιμελητής του οικοτροφείου. Α, είχαμε μάλιστα παιδιά. Είχαμε φτάσει μέχρι και τα 70 παιδιά. Το οικοτροφείο πότε ιδρύθηκε, κυρία Σαρμουσάκη? Από τότε που ήταν ο μακαριστός ο Παντελεήμονος. Στην αρχή το λειτουργήσε σαν ορφανοτροφείο. Έφερε παιδιά από τα Ιόνια νησιά. Και είναι αξιόλογος. Έχει αξιόλογοι άνθρωποι που πέρασαν από εδώ πέρα. Μέχρι που ένας πρίτανης του Πολυτεχνείου, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομά του, πέρασε από εδώ πέρα, από τη Χίο, από το ορφανοτροφείο. Μετά το θάνατο του Παντελεήμονα έγινε οικοτροφείο εδώ πέρα, ερχόταν παιδιά από τα βορειόχωρα, από όλα τα βορειόχωρα. Μετά το θάνατο του Παντελεήμονα ναι, έγινε αυτό, προφανώς με απόφαση ναι, του Διοικητικού Συμβουλίου. Ήταν και ορφανοτροφείο, ήταν και ορφανοτροφείο από τα διάφορα χωριά. Μετά έγινε οικοτροφείο. Πρώτος χρημάτισε διευθυντής ο κύριος Φραγκομίχαλος, ο Κώστας ο Φραγκομίχαλος. Μετά από τον κύριο Φραγκομίχαλο, επί πολλά χρόνια, μέχρι που τελείωσε, ήταν ο κύριος Αξιωτάκης. Ο Μακαρίτης, ο κύριος ναι. Αξιωτάκης. Εγώ έκανα σαν επιμελητής, σαν βοηθός, ένα φεγγάρι χρημάτισε κι εγώ λίγο διευθυντής, αλλά το οικοτροφείο, επειδή σιγά σιγά τα παιδιά... Οι γονείς τους κατέβηκαν στην πόλη μέσα, δεν ήρθαν να κλείνονται μέσα και αναγκάστηκε, ας πούμε, επειδή ήταν και πολλά τα έξοδα, να κλείσει. Πότε έκλεισε, κύριε Σαρμουσάκη, θυμόσαστε? Αν θυμάμαι, πρέπει να είναι το 87, αν θυμάμαι καλά, ή μετά το 87, μέχρι το 90. Σχεδόν πρόσφατα, ναι, δηλαδή, ας πούμε. Αλλά δεν σταμάτησε όμως το Ιεροντάγμα εδώ πέρα. Άρχισε να δίνει υποτροφίες σε απόρους σπουδαστές και έχουν από το Ιερό Τάγμα έχουν πάρει αρκετά παιδιά. Ξέρασα να σας πω ότι επί μακαριστού Παντελεήμονας είχε ιδρυθεί και στην Αθήνα, στη Βουλγαροκτόνος, και εκεί παρά οικοτροφείο που ήταν φοιτητές.
αξιόλογοι στην κοινωνία σήμερα που έχουν περάσει από εκεί πέρα και ακόμη συνεχίζει να δίνει υποτροφίες. Αλλά με τα οικονομικά τώρα, επειδή και το Ιερό Τάγμα φορολογείται και φορολογείται και πολύ αυστηρά, δεν το λογαριάζουν επειδή είναι πώς το λένε, φιλανθρωπικό ίδρυμα, πληρώνει περισσότερα και προκαταβολές και τα λοιπά. Άρχισε λιγάκι να μειώνει τις δραστηριότητες του. Αλλά πάλι είναι πρόθυμο να εξυπηρετήσει κάθε παιδί που έχει ανάγκη. Τώρα περισσότερα, τι να σας πω, εδώ πέρα υπάρχει το Διοικητικό Συμβούλιο, τώρα είναι πρόεδρος ο κύριος Καλαμπόκης Παναγιώτης, πριν ήταν ο κύριος Φόρος και εδώ πέρα οι γείτονες οι οποίοι το φροντίζουν και τρέχουν και πολλοίς κόσμος, και πάρα πολλοίς κόσμος τρέχει να βοηθήσει. Νομίζω ότι ο μακαριστός Παντελεήμονας πρεσβεύει για το Ιερό Τάγμα και πιστεύω ότι για πολλά χρόνια ακόμη θα στέκεται όρθιο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια για το έργο που παράγετε. Όλος ο κόσμος ας είναι καλά, οι οποίοι, τι να σας πω, εγώ δεν είχα την τιμή να τον γνωρίσω που κοντά τον μακαριστό, τον γνώρισα από ένα αναγνωστικό όταν ήμουν τετάρτη γυμνασίου, ένας καθηγητής φιλόλογος που μας έκανε νεοελληνικά και είχαμε ένα κείμενο του μακαριστού. Από τότε συγκινήθηκα, από τότε έψαχνα βιβλία του και έχω την τύχη τώρα να έχω σχεδόν όλη τη σειρά των βιβλίων του που είναι αξιόλογη. Έκανε και συγγραφικό εκτός από το πνευματικό έργο. Πάρα πολύ συγγραφικό. Πολλές εφημερίδες των Αθηνών τότε κάθε Σάββατο, αξιόλογες εφημερίδες τότε της εποχής, το Έθνος, στο Ακρόπολης, αυτή η Απογευματινής, όλες αυτές τις μεγάλες εφημερίδες, κάθε Σάββατο έβαζαν ένα δημοσίευμα του Παντελεήμονα. Πάρα πολλά βιβλία, αυτά τα βιβλία είναι του μακαριστού, τα οποία τώρα υπάρχουν και σε νέες εκδόσεις, που κυκλοφορούν. Επίσης ο Πανεξολογιότατος Αρχιμαδρίτης Πρελιάς Αντώνιος επιμελήθηκε το τελευταίο του βιβλίο «Ιδού αναβαίνουμε σε Ιερουσαλήμα», αξιόλογο βιβλίο, όταν επισκέφθηκε ο μακαριστός Παντελεήμονας στους Αγίους Τόπους για δεύτερη φορά. Και ήταν και το τελευταίο του βιβλίου, διότι ήταν το 1961. Το 1962 ο Θεός μας τον πήρε. Αυτά, τώρα τίποτα άλλο να θέλετε καλά. Να ρωτήσετε. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Στη διάθεσή σας πάντοτε. Και πολλά παιδιά, έχω να πω ότι πολλά παιδιά αυτή τη στιγμή πλαισιώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο που ήταν... Είχα πάρει υποτροφίες από το Ιερό Τάγμα. Γνωρίζω αρκετά για τον μακαριστό τον Παντελεήμονα και σε αυτό συμφωνούμε. Εγώ δεν συνέχισα το έργο του, δεν προσέφερα. Μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του συλλόγου ενός. Ως φοιτητής είμαι στο οικοπροφύγιο, είμαι ένα στεγνοπροφύγιο. Περάσατε από εδώ. Στην Αθήνα, ναι, εκεί. Από εκεί το λόγο το δεσμό. Δηλαδή, να το πούμε απλά και λαϊκά, σαν παιδί που κατεβήκατε από το Μελανιός και πήγατε στην Αθήνα να φοιτήσετε. Είμαι στο οικοτροφείο, ναι. Ο αείμνηστος Μητροπολίτης Αγρήμας καταγότερα από το Κρανίδι, το ξέρετε. Από το? Από το Κρανίδι. Γεννήθηκε το 1890, ήταν ένας δυναμικός άνθρωπος, υπηρέτησε ως στρατιωτικός ιερέας, πήγε μάλιστα και στην Ουκρανία με το στρατιωτικό σώμα τότε. Στη συνέχεια έγινε Μητροπολίτης Καριστίας, όπου δραστηριοποιήθηκε ιδιαίτερα, έφτιαξε
ορίματα όπως είναι εδώ το Τάγμα, εκεί το συνέστημα το Τάγμα. Και έκανε την παράσταση των Αγίων Τόπων, όπως είναι και εδώ. Έχει κάνει το ίδιο και στην. Και στην Καριστία το ίδιο. Στην Καριστία, βέβαια, από εκεί ξεκίνησε. Στην κατοχή ανέκτησε σημαντικότατη αντιστοιχειακή δράση. Φυγάδευσε πάρα πολλού. Εδώ πλέον στοιχείο. Στην Καριστία. ναι. Και εξαιτία αυτού οι Γερμανοί το κάνουν διώξαν. Και κατόρθωσε να φύγει και να πάει στη Μέση Ανατολή. Κάτι διωκόμενο δηλαδή. Καλημέρα. Τι κάνετε, καλά είστε. Μια χαρά, μια χαρά. Συνέντευξη κάνετε. Τι να σα πω αυτό. Τη Μητρόπολη του εδώ στην Καριστία την έχασε. Και έγινε στη Μέση Ανατολή Μητροπολίτη των Κοντόπουλων Δυνάμεων. Με μεγάλη επιτυχία. Όταν ήρθε, ήθελε να πάει στην Καριστία. Έχει φτιάξει τόσα πολλά εκεί, είχε συνδεθεί πάρα πολύ με τον κόσμο. Δυστυχώς δεν γνώρισε και έγινε Μητροπολίτης Χίου. Κάθε στιγμή είχε καθαραθεί ο Στρουμπής. Στρουμπής. Και έμεινε η. Ο Στρουμπής είχε καθαριθεί πριν έρθει εδώ ο Παντελεήμονας. Ναι. Και έμεινε η Μητρόπολη καινή. Και τοποθέτησε εδώ τον Παντελεήμονα. Ποιο έτος ήταν, κύριε. Το 46. Ξέρετε, με συγχωρείτε που θα ξεφύγω λιγάκι, αλλά η επαφή μαζί σας έχει κάτι μαγικό. Δηλαδή έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο να μεταφέρετε τα ιστορήματα, να μεταφέρετε τις γνώσεις σας με έναν τρόπο που σε βάζει μέσα στο πεδίο αυτής της ιστορίας που παρουσιάζεται. Δηλαδή είσαστε πάρα πολύ μεταδοτικός, πάρα πολύ, έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο μεταφοράς των γνώσεών σας. Αυτό είναι που μας κερδίζει πέραν όλων των άλλων τα οποία προσφέρετε. Να συνεχίσουμε. Απλώς το γεγονό τα πληγούμε, δεν λέω τίποτα το ιδιαίτερο. Έρχεται λοιπόν 46 εδώ, αφού έχει καθαιρεθεί ο Ιακίμ Στρουμπής. Εδώ άρχισε να δραστηριοποιείται πάρα πολύ και σιγά σιγά να κάνει και αυτό το ίδρυμα να κάνει και να παράσταση των παθών. Πήρε το νεκρισί αυτή, το Αγίου Ιωάννη, που ήταν οριακός ναός και πέρα συνάντησε και αντιδράσεις. Συνάντησε πολλές αντιδράσεις, ήταν ράμους, διασκεδάσει φυσικά βήματα, συνάντησε αντίδραση από μια μερίδα πέρα, ειχνοειδημένα δημιουργότητα δεν το ξέρω πέρα, εγώ γιατί και εγώ τότε ήταν πολύ μικρός. Εν πάση περιπτώσει, κατόρθωσε και έκανε όλα. Δυναμικότατος. Δυναμικότατος όπως ήταν. Δυναμικός, ναι. Στην αρχή είχε μεγάλη επιρροή. Εδώ έγινε το Τάγμα Φυτώριο, από το οποίο αναδείχθηκαν οι ιεράρχες, πάρα πολύ ιεράρχες. Θυμόσαστε, κύριε Κεφραγκομίχαλε, πότε έγινε το Τάγμα, πότε άρχισε να χτίζεται, πότε γενιάστηκε ίσως. Λεπτομέρειες δεν ξέρω, αλλά μέσα σε λίγο. Θα τα βρούμε, ναι. Είμαστε στην είσοδο, συνεχίζουμε με τον κύριο Φραγκομίχαλο. Λέγαμε λοιπόν για την έλευση εδώ και τα έργα τα οποία έκανε ο Παντελήμων Φωστίνης. Μακαριστός. Πρέπει να σας πω ότι ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε τη δύναμη να συγκεντρώνει χρήματα. Αντιμετώντα το συνέστημα και οι χριστιανοί βοηθούσαν όλοι οι πιστοί και πλούσιοι άλλοι το συνεισέφεραν. Αλλά τα χρήματα αυτά δεν τα χρησιμοποίησε ποτέ για τον εαυτό του. Τα διέθετε για τους άλλους. Έφτιαξε εδώ το οικοτροφείο, όπως σας είπα προηγουμένως, για τα παιδιά. Στο Αθήνα είχε άλλο οικοτροφείο, είχε μια πολυκατοικία του Θεοδόρου Προοκτώνου, η οποία είχε χρηστεί πάλι με χρήματα ευεργετών από την Καριστία, ενός Μηδονοπούλου, και εκεί ήταν φοιτητικό οικοτροφείο. Όταν εγώ ήμουν εκεί, δηλαδή από το 58 έως το 62, είμαστε 32 φοιτητές. Και πληρώναμε ένα ελάχιστο ποσό για ατροφία και τα υπόλοιπα τα κατέβαλε το Τάγμα. Κάποιοι μάλιστα είχαν και υποτροφία
παιδιά μεταξύ των οποίων θα έτυχε να είμαι και εγώ. Ο Μπορείτης δυστυχώς πέθανε νέος, σε ηλικία 72. Έκανε και άλλα σημαντικά έργα εδώ στοιχείο από ό,τι γνωρίζω, έτσι. Δεν περιορίστηκε μόνο στο εκκλησιαστικό. Ήταν ένας άνθρωπος δραστήριος. Πάντα, πάντα έτρεχε σε κάθε. Να ρωτήσω κάτω, κάτι άλλο. Συμμετείχε, θυμάμαι σε όλους οι διαλέξεις. Ήταν παρόν του φιλοδοξικού κίνημα. Ο ίδιος ο διαλέξεις ήταν συγγραφικότατος. Έγραψε πάρα πολλά βιβλία. Έγραφε κάθε Κυριακή στο Εθνικό Κήρυκα, το Εθνική Εφημερίδα. Και ήταν ένας από τους σημαντικότερους. Να ρωτήσω γιατί ο κύριος Παναγιώτης, ο τωρινός πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, είπε στην προσφώνησή του ότι αρκετοί έλεγανε καλά λόγια και τον σέβοντο, άλλοι τον επολέμησαν και τον εμίσησαν. Ακούστε, είχε δημιουργήσει κάποιες αντιπαλότητες, ήταν ιδιόκτης, αν ξέρω πάρα πολύ καλά, τον... καθένας που είναι δραστήριος, σίγουρα θα συναντήσει και αντιδράσεις. Ήταν σημαντικός διώκτης των παλιών ημερολογητών, των Ιεχωβάδων κτλ. Ομάδα,